Σήμερα η ομάδα σας πέτυχε την ένατη συνεχή νίκη της, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ ΣΚΑΝΑ. Πάμε έτσι δυνατά. Πες μας κάτι. Εντάξει, όντως έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα, έχουν ακόμα άλλα 2/3 του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Ξαναλέω, το ξεκίνημα είναι πάρα πολύ καλό. Η ομάδα είναι μαζεμένη αρκετά στο γήπεδο. Δουλεύουμε αρκετά, προσπαθούμε. Δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε στο 100% το δυνατότητα μας σε σχέση με αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτό το 9-0, όπως ξαναλέω, αν επαναπαυτούμε σε αυτό, κρύβει πολλούς κινδύνους. Όχι, καλά κάνετε. Πρόβλημα, έτσι, σίγουρα δεν πρέπει να επαναφύγετε. Είναι η αρχή ακόμα. Έτσι, η ομάδα σας πάει πάρα πολύ καλά. Ο Φίνεγκας είναι ένα ιστορικό σωματείο. Σίγουρα αξίζει να πάει ψηλότερα. Έτσι, γιατί το έχουμε συνηθίσει να παίζει στην Α, στη Β, στην Κανά. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Εντάξει. Όλα τα πράγματα έχουν το ζενίθ και τον Αδύρ. Τώρα εμείς φτάσαμε λίγο στον Αδύρ για τα δεδομένα του σωματείου. Ευελπιστούμε βάσει τη φετινή μα πορεία και η συνέχεια να είναι ανάλογη και να ανοίξουμε πάλι τι κατηγορίε και να φτάσουμε στην Α, στην Γ και δεν ξέρω. Το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας από το κλειστό του Μοσχάτου. Θα σας μεταδώσουμε λίγα στιγμιότυπα από τον αγώνα ανάμεσα στον Απόλλων Μοσχάτου Πειραιά και τον Φίνικα Πειραιά. Στα πλαίσια της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ ΕΣΚΑΝΑ. Το τζάβλ, ο κύριος Σίμα, διεύθυνος διευθυντής είναι η κυρία Ιωάννου. Την μπάλα για τον Απόλλωνα με τον Παντελάκη. Ελενίτσας, ο Λέση απέναντί του. Πετρέλος, Πετρόπλος, ο Πετρόπλος πάλι στο Λέση. Πετρόπλος, ο Δεβετζόγλου. Πετρόπλος σου τριών πόντων. Άστοχος. Σονίδης τώρα για τον Απόλλωνα. Το σκρίνω ο Γιαφάρ. Ελύσε το Γιαφάρ κοντά στο λάθη. Μέσα. 2-0. Μπροστά ο Απόλλωνας. Ο Λέση, ο playmaker της ομάδας του Φίνικα, δίνει στον Πετρόπουλο. Ο Φίνικας λοιπόν είναι αίτητος μέχρι στιγμής. Έχει πετύχει σε 8 παιχνίδια 8 νίκες. Ο Γκόγκας τώρα ισοφαρίζει για τον Φίνικα σε 2-2. Ελενίτσας. Όπως λέγαμε λοιπόν, ο Φίνικας έχει πετύχει 8 νίκες. Αίτητος είναι. Από εκεί μετά ο Απόλλων Μοσχάτου στα 8 παιχνίδια είναι 4 νίκες, 4 ήττες νομίζω. Και σήμερα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Γκόγκας το σούτ 3 πόντων μέσα. Ο Γκόγκας είναι ένας αξιόλογος παίχτης. Το θυμόμαστε πέρσι από τον Αωνά. Ένα παιδί που προσπαθεί και πάντα βοηθάει την ομάδα στην οποία βρίσκεται με τον καλύτερο τρόπο, πετυχαίνοντας βασικά και πολλούς πόντους. Σκορσιανίδης. Ο Αλέξανδρος Σκορσιανίδης σουτάρει στο Στεφάνι μπαλά. Λέση. Γρήγορα λέει στην επίθεση προς τον Καραντρέα. Έχασε την μπαλά ο Καραντρέας. 2-5 το σκορ για το Φίνικα. Ελενίτσας. Παντελάκης, είναι ο μικρός του Απόλλωνα Μοσχάτου. Σκορσιανίτης στον Ελενίτσα. Παντελάκης, Ελίστε, περνάει προς τα μέσα, καλάθι. Πολύ καλή προσπάθεια του Παντελάκη. 4-5. Λέση. Σήμερα ο Απόλλων έχει την ευκαιρία να παίζουν όλοι οι παίκτες, γιατί είχε τιμωρηθεί ο Σκορσιανίτης, ο Παντελάκης και ο Σονίτης είχαν τιμωρηθεί από το παιχνίδι με την Ακαδημία Ελευσίνος και απουσίαζαν δύο ή τρεις αγωνιστικές. Καλά του Δετζόγλου. Έτσι λοιπόν ο Απόλλων σήμερα είναι πιο πλήρης. Παντελάκης.
γρήγορα μπροστά. Στον Πετρόπουλο, καλάθι. Πολύ καλό το ξεκίνημα για το Φένικα. Σονίδης τώρα. Σονίδης στο Γιαφάρ, κοντά στο καλάθι Γιαφάρ, καλάθι. 6-9. Πετρόπουλος στο Καλανδρέα, Λέση, Λεβετζόγλου, κοντά του Ελενίτσας. Ο Λεβετζόγλου είναι ένας παίκτης που τον θυμόμαστε να παίζει στον Πειραϊκό, νομίζω, πριν 2 χρόνια. Ένας αξιόλογος παίκτης και αυτός, αρκετά έμπειρος, όπως και ο Λέση. Και ο Λέση έπαιζε, ξεκίνησε από την Καστέλα και έπαιζε για αυτός στον Πειραϊκό και σήμερα τους βλέπουμε εδώ με το Φίνικα. Κόγκας, σούτ 2 πόντων, άστοχος. Ελενίτσας. Στον Γιαφάρ. Ο Αλέ μπαίνει προς τα μέσα και σε φάνει μπάλα. Γρήγορο ρυθμό δίνει η ομάδα του Φίνικα, είναι αρκετά γρήγορη. Προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Τρέχει η ομάδα αρκετά. Κόγκας στον Καραντρέα, ο Καραντρέας με τον Γιαφάρ. Πάω τον Γιαφάρ πάνω στον Καραντρέα, κυρία Ιωάννου, σωστά το καταλόγησε. Τον Φίνικα, 6-10 το σκορ. Μέσα για δεύτερη. Στο Σιανίδη, στο Σονίδη. Σονίδης με την μπάλα, κατεβάζει. Την κατεβάζει, μπαίνει και δίνει στον Ελενίτσα. Στο Σιανίδης, Σονίδης. Σου του Σονίδη. Λέση. Κοντά το Παντελάκης. Πετρόπουλος. Λέση προσποιείται για το σουτ. Δίνει στο Καλανδρέα. Σουτ Καλανδρέα άστοχος. Στο Σανίδης γρήγορα στο Σανίδη. Ο Σανίδης. Στο Σανίδης περνάει προς τα μέσα. Φάουλ του Καλανδρέα, ναι, καθαρό, καθαρό φάουλ. Στις βολές λοιπόν ο Αλέξανδρος Χρυσανίδης. Και ο Ιωάννης σωστή και εδώ, σε αυτή τη φάση. Μέσα από τη βολή του Χρυσανίδη. Μειώνει ο Απόλλωνας σε 7-11. Το ριμπάουντ ο Πετρόπουλος. Λεβετζόγλου. Κόγκα στο σούτ 3 πόντων. Μέσα. Μπροστά ο Φίνικας. 4-24 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ελενίτσας. Ελενίτσας. Ελίσσεται. Σουτ. Καραντρέας. Πήρε το διπλάνο. Στο Λέση. Γρήγορα. Κόγκας. Κοντά το Σονίδης. Και άσχετος τώρα. Κόγκας. Παντελάκης. Κοντά το Λέση. Καραμπέας. Προσπαθεί να δει τον Δετζόγλου.
Λάθος, Σονίδης τώρα, έκλεψε την μπάλα. Ο Σονίδης, κοντά με τον Κόγκα, άστοχος. Εκεί την προσπάθεια, δεν είναι τόσο καλός. Δεβετζόγλου τώρα, με τον Πετρόπλο, Πετρόπλο στον Κόγκα. Μέσα ο Κόγκας. Κόγκας, αν τον αφήσει μόνο, κάνει τη ζημιά. Νάτος, έχει πετύχει ήδη δύο τρίποντα μέχρι στιγμής. 7-17. Παντελάκης στο Σκορσιανίτη, βήματα νομίζω, ναι, σωστά, κυρία Ιωάννη, το υπέδειξε. Πετρόπλος στο Λέσσι. Ο Λέσσης στον Κύριος, Λεβετζόγλου, Πετρόπλος ο σούτ, άστοχος στο ριμπάουντ, ο Περανδρέας. Ο Σιανίδης έβγαλε την μπάλα. Ο Κύριος ήταν μέσα στη φάση, όχι ο Καραδρέας, ο Καραδρέας βγήκε, προς τον παρόν, είναι αλλαγή. Λεβετζόγλου, Κύριος, Πετρόπουλος, Λεβετζόγλου, στον Κύριος, κοντά στο καλάθι ο Κύριος, άστοχος όμως. Παντελάκης τώρα στη φάση, ο Τσεβρενίτης μπήκε για τον Μοσχάτο, τον Απόλλωνα. Και το νούμερο 9, ο Ισταθείο. Δύο αλλαγές και για τον Απόλλων. Γιαφάρ, Ευσταθείου, Τσεβρενίδης, Σαθείου. Τον πιέζει ο Λέσσι, Παντελάκης, σούτ Παντελάκη. Λέσσι, γρήγορα μπροστά ο Λέσσι, στον Κούγκα και πάλι. Άστοχος ο Κούγκας, Ευσταθείου, κορυμπά. Ευσταθείου γρήγορα μπροστά κι αυτός. Νομίζω ότι αποκτάει πιο γρήγορη κίνηση το Μοσχάτο με τον Ευσταθείο. Νομίζω μια καλή αλλαγή για τον κύριο Μεϊμάρογλου. Σουτ Σονίδη, μέσα τώρα η μπάλα. Να του και ο Σονίδης αρχίζει να βρίσκει, συγγνώμη, το καλό του εαυτό. 9-17. Λέσσι. Κύριος ο σουτ μέσα. Πολύ καλή προσπάθεια του Κύριος. Ευσταθείου, Σονίδης, έκοψε ο Γιαφόρ. Ο Βλάχος ετοιμάζεται τώρα για τον Απόλλωνα στη θέση του Παντελάκη. Όχι, ο Σονίδης βγαίνει, συγγνώμη. Κύριος στον Λέσσι. Ο Λέσσι στον Τεβετζόγλου, ο Τεβετζόγλου πέρασε και κοπέθηκε το καλάθι. 9-23 νομίζω. Ευσταθείου. Λάχος. Διαφά, σουτ, μέσα. Καμπλό λέει 11-21.
ο Λέσσι, στο Τεβετζόγλου, σου το Τεβετζόγλου, άσχομο, βλάχος στο κουμπά, Σαφίου, έχει να δώσει φάουλ, τελικά ο Φίνικας, μπάλα απ' έξω. 8 δευτερόλεπτα και 1 για τον Απόλλων να εκδηλώσει την επίθεσή του. Εσαφείο στον Βλάχο. Βλάχος, δηλαδή το κόμπας, έχασε την μπάλα. Βλάχος πασάρει στον Εσαφείο και έληξε. Το δεκάλεπτο, αυτό το δεκάλεπτο με 11-21. Ο Αντρέας έφυγε στη δεύτερη βολή. Ελενίτσας. Σονίδης. Σοσιανίτης. Τσεφρενίδη. Σονίδης επέμβει στο Λέσσι. Πετρόπλος. Ο Κίκης ήταν το 13 που έκανε το σούτ για τον Φίνικα και έζησε και την μπάλα ο Φίνικας τώρα. Καρατζής. Στο Ζάντης τώρα, στο Βλάχο. Αργά στην επίθεση, οργανωμένη επίθεση τώρα για τον Απόλλωνα στο Τζεβρενίδη. Σονίδης. Σονίδης προσπαθεί να περάσει σαν μέσα, δίνει στο Τζεβρενίδη. Τζεβρενίδης άστοχος. Λέσσι στο Τεβετζόγλου. Στο Κίκη ο Λέσσι. Κόπηκε όμως ο Λέσσι. Πάμε τώρα, διαφορετικό αγώνα, ναι, σωστά. Σωστά. Έχουμε διαφορετικό φάουλ, μια βολή και η κατοχή. Για τον Απόλλων. 16-28 το σκορ. Μπροστά είναι ο Φίνικας. Συνέχεια έχει το προβάδισμα. Μέσα από τη βολή. Δύο βολές έχουμε, συγγνώμη. Άσορος στη δεύτερη βολή, ο Λενίτσας και η μπάλα για τον Απόλλων με το Σονίδη. Σκοσιανίτης απέναντι εδώ Καραμπρέας. Time out νομίζω, ναι, όχι συγγνώμη, αλλαγή που είσαι ο κύριος Σίμα, βγαίνει ο Καλανδρέας, θέση του ο κύριος, Σκουσιανίδης, στις βολές. Άσπρος βολή. Έχει χάσει αρκετές βολές μέχρι στη μισό Απόλλων, νομίζω 4-5. Μέσα ελεύθερη όμως. 18-28. Κίκης. Σούτου Καρατζή μέσα. Δεκαοκτώ-31. Κακή μπαλιά.
Κόγκας, στο Δεδετζόγλου, άσχο στο Δεδετζόγλου την μπάλα, ο Καρατζής στον Κόγκα, Κύριος στο Δεδετζόγλου, Λενίζος κοντά του, λάθος όμως. Ένα και 26 πριν τη λήξη του λοιπόν. Κατής πόντους πάει μπροστά ο Φινικάς. Βλάχος. Κοξιανή της κοντά στο καλάθι. Κόβει όμως. Σε Βετζόγλου ο Λενίτσας προσπαθεί να πιέσει. Κόγκα στο σούτ των πόντων. Μέσα. Σεβεζίδη στον Βλάχο, Σονίδης. Σονίδης, σουτ, Σεβεζίδη μέσα. 20-34. 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Στον Κύριο, μόνο στον Κύριο καλά. Ωραίος συνδυασμός. Σονίδης. Ωρα, λίγο να μπει. Είκοσι 36. Βριώνης. Στον Ερενίτσα. Βιώνει στο σούτριο πόντο. Μέσα. Μέσα. Βιώνει το δεύτερο τρίπο το που πηγαίνει. Σε αυτό το δεκάλεπτο. 3-46. 33-46. Μπροστά ο Φινικάς. Δεν έχει χάσει το προβάσμα την αρχή του αγώνα. Κόγκας. Σου του Κόγκα. Μέσα. Κόγκας πρέπει να πετύχει το πέμπτο τρίποντο. Ζαπέτας τώρα. Βριώνης. Ζαπέτα. Έχει να έπεσε στα μέσα πολύ καλά η προσπάθειά του. Ο ριμπάουν. Σουτ. Άσπρος όμως. Λέσσι. Ζαπέτα. Σωστά. Την μπάλα πήγε κάτω στη σκαλιά. Λίγο να βγει στον δρόμο δηλαδή. Ο Βριώνης στήσε την μπάλα στον Ζαπέτα. Μαργές θα ρίγαν την κλέψη. Στον Ελενίτσα, σούτ Ελενίτσα. Ζαπέτας και καλά για τον Αλέξανδρο. Στον Σπορσιανίδη με τη λήξη του 3-10 λεπτού. Το σκορ 35-49. Δεδετζόγλου απέναντι ο Ζαπέτας. Ο Κίκη, ο Κίκης στο Κύριος. Φαουλ. Όλες τώρα μπαίνει για την ομάδα του Φινικά σε θέση του Δεδετζόγλου νομίζω. Να δούμε. Ναι. Κύριος αστοχής μπορεί πολύ. Μέσα η δεύτερη. 39-53. Ζαπέτας. Σονίδης στο Βλάχο, Βλάχος Άστρος,
σήμερα τα ποσοστά της Αρκίας είναι χαμηλά για τον Απόλλωνα. Λες. Βριώνεις, πιέζει το Λέση, Λέση στον Καρατζή. Σαν ένα Καρατζή, σούτρο από τον Καρατζής. Το ριμπό. Ο Σονίδης. Σονίδης γρήγορα μπροστά. Πάω, νομίζω, ναι. Σωστά κύριε Ιωάννη. Σωστά κύριε Ιωάννη. Ακολούθησε η φάση. Είδε το άθελο σπρόξιμο του Λέση επάνω στο Σονίδη. Σωστά. Πάω. Βλάχος στο Ζαμπέτα, στο Σιανίτης, κοντά στο καλάθι ο Αλέξανδρος και το κατάφερε, το πέτυχε με δύο αντιπάλους, θα το πιέζουν, σφίριξε ο κύριος Σήμα. Κάτι έδωσε, τεχνική που είναι, κάτι έδωσε, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εκεί που μίλησε, εκεί που μίλησε, θα κλείνει η ποινή, ναι. Τελικά. Κόγκας και πάλι μέσα. Έβδομο τρίποντο. Για τον Κόγκα. 41-61. Νομίζω τίποτα είναι. Βέτας, Σονίδης, καλάθι για τον Απόλλωνα, 43-61. Ο Κοντόπουλος με το 14. Και στο μισθοφόρο. Άσορες, δεύτερη, σαν είναι τώρα. Μέσα από το Ζεβλενίδη. Κοντόπλος. Το Κίκι. Πήγε και το νούμερο 16 ο Ντάσκας και μπαίνει και το νούμερο 6 ο Γαζής. Όλους τους παίκτες στους οποίους ο κύριος Κουτουλίδης. Ο Γαζής είναι και ο γιος του προπονητή, παλιού προπονητή του Ερμή Πειραιά, νομίζω, του κύριου Γαζή. Έχει περάσει από πολλές ομάδες στις Σκανά ο κύριος Γαζής, γυμναστής σε επάγγελμα. Παντελάκης, στο Γιασά, Παπά. Καλά, καλά, βήματα λέει ο κύριος Σήμα. Κοντόπουλος. Τρία λεπτά ακόμα για να δείξει το παιχνίδι. Λέση στον κύριο και στο Γαζί, ο Γαζί σουτ, κύριος στο Κοντόπουλο, ο Κοντόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, ελύσεται, για το θέλει ναι, δεν έβγαλε για χώρο. Και πάλι το γραμματέα της ΕΟΠΕ, τον κύριο Χαλβατζή, κάνουμε και διαφόρους σχολιασμούς εδώ για τα αθλήματα, τον εστέχνισμο. Και η Νεκτάρια, πάλι το κοντά στο μπάσκετ, έτσι. Τι λέμε. Στο σωματείο.
Σωματείωσε σας. Είχατε πρωτού τον αγώνα προπόνηση, έτσι, ο Μοσχάτου. Τι θα πάμε φέτος, ξεκινήσαν νωρίς τα χιόνια. Θα πάμε στο, σε κάνα παιχνίδι. Snowball. Ναι, snowball. Ναι, ναι. Όχι, είπα. Στο Μέναλο, έτσι. Πότε είναι αυτό, 8-9-10 Φεβρουαρίου. Ωραία, λοιπόν. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτό το άθλημα. Σήμερα θα είμαστε στην Τρίπολη για να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Τρυπόλεω για να ξεκινήσει η διαδικασία. Ωραία, ωραία. Όλα καλά, όλα καλά και να έχει. Ο Λέση στον Κοντόπλο, Κύριος στο Λέση, Γαζί στο σουτ, Παντελάκης, Κοντόπλος, Δάσκας, έχασε το λάθη, φάουλ. Του Γαζί, επάνω στο Παντελάκι. 45-61 το σκορ. Τα 5-63 το σκορ και 99 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Έτσι ο Φίνικας Πειραιά θα κάνει την ένατη συνεχή του ήττα, νίκη, συγγνώμη, σήμερα μπερδεύομαι, κάνω πολλά λάθη, και θα παραμείνει αήττητος. Καλά την Λεδίτσα. Κοντόπουλος. Γαζής. Στον Κύριος. Γαζής και πάλι στον Τάσκα. Κύριος. Ο Γιαφάρ κέρδισε τον Λιμπάο. Δεν είσαι το Λενενίτσα. Σου το Λενενίτσα. Ο Τάσκας τώρα. Στον Κοντόπουλο. Πως 4 τελευταία ακόμα, Κοντόπλος, βήματα. Παντελάκης. Σονίδης και... Τελείωσε το παιχνίδι. 47-63. Ναι,